καλοκαιράκι είναι, όλος ο κόσμος ξέρει γιατί ψάχνετε. Μα ζω για αυτή τη συνέντευξη ζω τώρα, αλήθεια σας λέω, μέρες τώρα την ονειρεύομαι. Όλοι ψάχνουμε να δούμε πού θα κάνουμε έτσι όμορφες μαγικές εξορμήσεις εδώ στην Κρήτη, στο όμορφο νησί μας. Ναι, βέβαια, μπορούμε να βάλουμε ένα GPS στον κύριο Ρονιώτη, να τον ακολουθούμε, να ξέρουμε πού είναι, να ακολουθούμε, να πάμε κι εμείς, να κάνουμε ωραιότατες διακοπές. Εγώ λέω να μας πει έτσι τις προτάσεις του σήμερα, να δώσει προτάσεις στο κοινό, στον κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Κλείσαμε τη σχολεία, οπότε. Τώρα είσαι στο σχολείο. Οπότε από σήμερα εξορμήσεις μέχρι. Ναι, γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν κάνατε εξορμήσεις. Αλλιώς είναι να πας τώρα για μία μέρα ή δύο. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα πολύ συχνά, το έχουμε ξαναπεί, ανατρέχω στο Cretan Beach για να μπορώ να δω. Πού, πώς, πότε και γιατί, μιας και τα έχετε φτιάξει και πολύ όμορφα εκεί, να ξέρουμε τι γίνεται. Θέλω όμως τώρα, μιας και κλείνουμε κι εμείς σιγά σιγά, να μας βοηθήσει λίγο να βρούμε τα πατήματά μας. Πες ότι κάποιος από τους τηλεθεατές μας ξεκινά να πάει, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν έχει κάπου να πάει, θα μείνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ωραία. Τι να κάνουμε, πού να πάμε? Καταρχάς να προτείνουμε νότια. Να αφήσουμε λίγο το βορρά που είναι φυσικά. Εννοείται. Απλά θέλει και λίγο έτσι να περάσει από χωματόδρομους, να κάνεις λίγο και το ταξίδι το ιδιαίτερο. Μα το ταξίδι είναι που έχει την αξία. Ωραία. Ένα από τα ωραία μέρη που θεωρώ εγώ αξίζει κάποιος να το κάνει μια φορά, τώρα ειδικά που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα, είναι να πάρει το αμάξι, να πάει από Βασιλική που είναι στη Μεσαρά και να κατέβει το φαράγγι της Τρυπητής. Το Αγίου Σάβα βασικά που καταλήγει στην Τρυπητή, στην παραλία της Τρυπητής. Όπου είναι πολύ ωραία και η διαδρομή, λίγο αγχωτική στην αρχή, όποιος έχει ψοφοβία λίγο. Όπα, αγχωτική, αγχωτική, αλλά όχι. Αν έχεις γκρεμοφοβία, λίγο δύσκολο. Είναι λίγο περίεργο. Υπάρχει όμως εναλλακτική, να πας από αλλού, από Λέντα. Μια χαρά. Έχει βέβαια λίγο φίδι μέχρι να φτάσει στο λέτε, αλλά είσαι εντάξει. Ναι, έχει. Τα αστερούσια γενικά να πούμε ότι δεν το χτυπώνει το ανέβα-κατέβα και τις τροφές. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας ορεινός όγκος, ο οποίος πρέπει να βρεθείς από πίσω που έχει παραλίες. Σε αποσμειώνει όμως. Ναι, για να βρεις μια παραλία πρέπει να ανέβεις όλο το βουνό, να κατέβεις πάλι πίσω. Οπότε σίγουρα στροφές δεν τις αποφεύγεις. Το μόνο σημείο είναι τα μάταλα, ίσως εκεί που είναι τα τελευταία αστερούσια, τα κομμάτια αυτά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε από Βασιλική να πάμε πού? Να κατέβουμε στην παραλία της Τρυπητής. Αυτό που την κάνει εντυπωσιακή τη διαδρομή είναι ένα στενό φαράγγι που έχει λίγο πριν την παραλία, πολύ στενό, που χωράει το αμάξι ίσα-ίσα. Και μετά καταλήγουμε στην παραλία, πολύ ωραία νερά, αμμουδιά ωραία, κάποιες βότσαλο σπηλιές. Έχει αυτό ή έχει? Σε κάποια σημεία έχει ψηλό βότσαλο και τέρμα δεξιά έχει άμμο. Μέσα έχει άμμο. Από εκεί λοιπόν, τέρμα από εκεί ξεκινάνε για μένα οι πιο ωραίες παραλίες που έχουμε στην Κρήτη. Προσωπικά είναι αγαπημένος μου. Αυτό είναι με προσωπική μου άποψη. Αγούστα είναι αυτά. Που είναι από εκεί μέχρι και τον Άγιο Νικήτα. Τέρμα ανατολικά. Λίγο πριν το Μαριδάγια, μα ξέρετε, λίγο πριν το Τζούτσουρα. Όλες αυτές είναι αρκετά δύσκολες να πας. Δηλαδή θέλει, για να πας στην κάθε μία θέλει χωματόδρομο ή περπάτημα. Και μάλιστα για να πας από τη μία στη διπλανή της, συνήθως με αμάξι, θα πρέπει να ανέβεις όλο το βουνό για να ξανακατέβεις. Δεν είναι ότι ενώνονται μεταξύ τους. Αυτό βολεύει καλύτερα να το πεζοπορήσεις αυτό. Ναι, πολλές φορές είναι πιο γρήγορο. Ναι. Ας πούμε, υπάρχει το Κατάρτι που είναι λίγο μετά την Τρυπητή, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ στενό, ένα φαράκι που μπαίνει μες στη θάλασσα. Μετά είναι ένα παρόμοιο κολπάκι που κάνει που λέγεται Σκιαδάκι, άμα το έχετε ακούσει ποτέ. Αυτό μπορεί να πας από τον Άγιο Νικήτα να κατέβεις. Μετά στον Άγιο Νικήτα έχει ένα ωραίο φοινικό δάσος, λίγο άγνωστο. Μια ρεματιά με φοίνικες και από κάτω είναι η παραλία με το μοναστήρι, πολύ εντυπωσιακό. Και καταλήγεις μέχρι και το Μαριδάκι που πας με τα πόδια πιο γρήγορα. Στο Μαριδάκι πας πιο γρήγορα με τα πόδια από τον Τζούτσουρα παρά με αυτοκίνητο. Ναι, γιατί έχει μονοπάτι που πάει ευθεία ουσιαστικά. Ενώ για να κατέβεις από τα στερούσια πρέπει να ανέβεις όλο το βουνό, να κατέβεις που θέλει μια μισή ώρα. Ναι, βέβαια. Αυτό. Πολύ όμορφη διαδρομή είναι αυτή. Πάρα πολύ όμορφη. Πολλά μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά να δεις εκεί σε αυτά τα μέρη. Να δούμε λίγο και κάποιο άλλο νομό. Βεβαίως. Σε όλους τους νομούς θα μας κάνει προτάσεις. Ωραία. Εντάξει, να πάμε, θέλετε Ρέθυμνο, Χανιά. Όπου θέλεις, πάμε. Όπου θέλεις εσύ. Εδώ τα παιδιά είναι σε ετοιμότητα να μας δείξουν και παραλίες, φαντάζομαι. Ό,τι έχετε. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε Ρέθυμνο. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτιάξει όλο τον παρελιακό δρόμο, τον Αγιο-Βασιλιώτικο, έτσι τον λένε, που πάει από την Αγία Γαλήνη, ουσιαστικά φτάνεις μέχρι και το Ροδάκινο, σχεδόν παραλιακά. Πολύ λίγα κομμάτια πλέον δεν χρειάζεται, δηλαδή πρέπει να μπεις ενδοχώρα και να κατέβεις. Αυτό είναι ωραίο να το εκμεταλλευτούμε. Μέχρι μερικά χρόνια πριν έπρεπε να κάνεις ταξίδι σε χωματόδρομο για να δεις κάτι. Πραγματικά. Εγώ προτείνω μετά την Πρέβελη, προς τα ανατολικά δηλαδή, προς το Ηράκλειο, να κάνουμε κάποια βόλτα. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με την Πρέβελη. Και ωραία. Να πάρουμε από εκεί τον δρόμο προς το Ηράκλειο, προς την Αγία Γαλήνη. Άσφαλτος πλέον. Συγγνώμη, όμως τώρα έτσι. Φεύγουμε από, από Πλακιά, από Αμμουδάκια, από Σούγια. Όχι, από την άλλη μεριά να πάμε. Προς Ηράκλειο σκέψου, προς τη μεριά του Ηρακλείου. Ανατολικά. Ωραία. Από εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες παραλίες. Προς την Τριόπετρα, αν έχετε ακούσει. Πολύ ωραία, με αμόλοφους. Ο Άγιος Παύλος με τους τεράστιους αμόλοφους. Πολύ εντυπωσιακό μέρος, με έτσι ατμοσφαιρικό και βράδυ. Είναι πολύ ωραία να δεις το Αγιο-Βασίλεμα από ψηλά. Το κακό είναι ότι πιάνει λίγο κύμα συνήθως το καλοκαίρι, γιατί είναι τέρμα δυτικά. Και ενδιάμεσα έχει κάποιες πολύ ωραίες παραλίες πάλι, τελείως απόμερες. Δηλαδή έχει τόσες πολλές που ακόμα και που τους προτείνουμε δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι τόσες πολλές που οποιοδήποτε θα βρει ένα χώρο να είναι μόνος. Ναι, αυτό ισχύει. Αλήθεια. Ναι, είναι... είναι προσβάσιμες από το δρόμο, θέλω να πω. Είναι πλέον αυτό το δρόμο που σας λέω, είναι πολύ εύκολα προσβάσιμες. Είναι μετά την Αγία Φωτεινή που λέμε, είναι μια κλασική ταβέρνα πολύ γνωστή που είναι έτσι γραφική. Από εκεί και μετά ξεκινάνε πάρα πολλές παραλίες με αμμουδιές, με αμόλοφες έτσι που κατεβαίνουν και αυτές από ψηλά. Και να βλέπουμε τώρα και κάποια πλάνα. Ουσιαστικά εκείνη η αμόλοφη του Αγίου Παύλου. Απλά βλέπουμε αυτό το στυλ κύματος που έχει κάθε καλοκαίρι. Ναι. Πιο πριν και πιο μετά Σεπτέμβριο είναι πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα. Ναι. Άρα, η Τριόπετρα, βέβαια. Στη μέση είναι η Τριόπετρα. Ναι. Που βλέπουμε και στο πλάνο τώρα, αριστερά εκείνο ο βράχος. Η οποία είναι και αυτή ωραία, μεγάλη παραλία. Και εκεί πάλι βρίσκεις έναν χώρο να είσαι μόνος, αν θες. Σε αυτές τις παραλίες κάνουν και κάμπινγκ, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν τόσο. Δεν τις με την έννοια να πάρεις τις κινήσεις. Είναι ίσως άντε κανένα sleeping bag σε κανένα βράχο. Αλλά γενικά δεν είναι τόσο γνωστές. Δεν είναι. No. Δεν είναι, όχι. Ναι, τις βρίσκεις συνήθως άδειες. Καλά, εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιοι... Μέχρι σήμερα. Εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιοι όρμοι... Θέλει να τα πει και δεν θέλει να τα πει. Κάποιοι όρμοι που νόμιζα, ας πούμε, ότι τις ήξερα μόνο εγώ, αλλά τελικά ανακάλυψα ότι και πολλοί συνάδελφοι εδώ μέσα τις ξέρουν. Εντάξει. Αλλά έχει και διάφορα σημεία που θα βρεις σίγουρα να βρεις να είσαι μόνος σου. Ωραία. Θες να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, αφού είμαστε στο Ρέθυμνο. Πάμε τέρμα σχεδόν. Δυτικά, νότια. Λίγο πριν το Ελαφωνήσι. Ωραία. Ναι. Εκεί είναι ένα αγαπημένο μέρος και εκεί, η περιοχή της Παλαιόχωρας. Είναι η παραλία της Παλαιόχωρας, ο Γυαλός όλος. Που ξεκινάει, ας πούμε, από την περιοχή το Γυαλισκάρι, που είναι το τελευταίο σημείο που μπορεί να πας με μάξι. Και μετά ξεκινάνε τα Λευκά Όρη, η Σαμαριά και αυτά. Και πηγαίνει δυτικά μέχρι και το Γκριό. Το ακροτήριο του Κρύου. Από εκεί και μετά είναι το Ελαφωνήσι και το Κεδρόδασος. Περίμενε, ο Κρυός είναι μετά το Γραμμένο. Ναι. Μετά το Γραμμένο. Ναι. Πριν λοιπόν τον Κρυό είναι το Γραμμένο. Άλλος ένας μικρό, είναι ουσιαστικά μια χερσόνησος. Ναι. Η οποία και αυτή... Μοιάζει με το Ελαφωνήσι, βέβαια. Μοιάζει πάρα πολύ με το Κεδρόδασο και το Ελαφωνήσι, πολύ σωστά, γιατί έχει όντως κέδρους εκεί. Ναι. Αρκεύτους, και το χρώμα της αμμουδιάς είναι, βέβαια. Ναι, πολύ... Αυτό είναι πραγματικά πολύ... Είναι ιδανικό για παιδιά, κατάλληλο για παιδιά, γιατί είναι πολύ ριχά τα νερά. Απλά θέλει λίγο προσοχή να το προσέχουμε το μέρος, γιατί όντως είναι προστατευόμενο. Μη σπάμε τα κλαδιά κτλ. Από τους κέδρους, γιατί σπάνε, διαλύονται, καταστρέφονται. Πιο πριν έχει πάρα πολλές παραλίτσες πάλι μικρές. Ο δρόμος ακριβώς από πάνω πλέον. Εντάξει, πολλά χρόνια βασικά. Περνάει ο δρόμος ακριβώς από πάνω. Διαλέγεις που θες να κάνεις μπάνιο. Και εκεί στο Γραμμένο έχει και κάμπινγκ, νομίζω. Ναι, έχει ένα κάμπινγκ. Γενικά η Παλαιόχωρα νομίζω έχει άλλο ένα. Δύο κάμπινγκ πρέπει να έχει. Από την άλλη μεριά είναι το άλλο. Προς το Γυαλισκάρι. Προς το Γυαλισκάρι είναι το άλλο. Γυαλισκάρι νομίζω από τα πολύ ωραία. Τι να λέμε τώρα. Μεγάλη παρα... Δηλαδή πολλά σημεία μπορεί να κάνει μπάνιο. Γυμνισμό αρκετό, γιατί είναι ένα μέρος που προσελκύει γυμνιστές. Μπορείς από εκεί να συνεχίσεις, αν θες περπατώντας, να πας μέχρι αρχαία Λυσό και μετά Σούγια. Αρκετά απαιτητικό μονοπάτι, ζώρικο, αλλά πολύ... Δηλαδή, όταν λες ζώρικο, έχετε η δυσκολία του σημαντική. Έχει, νομίζω 4-5 ώρες είναι αρκετές. Είναι ε4 βέβαια, είναι σηματοδοτημένο κανονικά. Εντάξει, ο πιο εύκολος τρόπος για να πας στη Σούγια είναι να πας με αμάξι. Okay. Mm -hmm. Στη Λυσσό να πας από τη Σούγια. Βεβαίως. Η αρχαία Λυσσός με την αρχαία πόλη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Παλαιόχωρα έχει και μέσα μια παραλία τεράστια όμορφη, πολύ όμορφη. Μα η ίδια η Παλαιόχωρα, σωστά. Η Ψιλιάμος, Παχιάμος, Ψιλιάμος, που είναι μπροστά στην Παλαιόχωρα, είναι από μόνη της φτάνει για να πας μόνο εκεί. Ναι. Είναι πολύ καλή. Πολύ όμορφη. Και γενικά η Παλαιόχωρα. Που βλέπουμε τώρα στο πλάνο. Ναι. Και γενικά η Παλαιόχωρα είναι και κοσμοπολίτικη. Έχει και το nightlife, σωστά. Βέβαια. Μπορείς και τις ταβερνίτσες, τα πάντα συνδυάζει. Είναι και για τα πιτσιρικαρία και για τις οικογένειες. Βεβαίως. Έχει και λιμάνι, μπορεί κάποιος να πάρει το καράβι, να πάει Γάβδο, να πάει προς Σφακιά, έχει και αυτή την εναλλακτική. Και έχει και ένα ωραίο κάστρο που θα πρέπει κάποια στιγμή να το φροντίσουμε. Στη γωνία ακριβώς μιας χερσονήσου που κάνει η Παλαιόχωρα έχει το κάστρο, το Σέλινο. Από εκεί βγαίνει η επαρχία Σελίνου. Βεβαίως. Και έχει πάρα πολύ ωραία χωριά παραμέσα. Κάνδανος, εκεί η περιοχή είναι απίστευτη. Ναι, Κάνδανος. Και ιστορικά και μαρτυρικά χωριά. Και πολύ ωραίες εκκλησίες, όποιος ασχολείται. Είναι από τα πιο μεγάλα βυζάντινα πάρκα που έχουμε στην Κρήτη, όλη η περιοχή του Σελίνου. Τοιχογραφίες παλιές, πολύ εντυπωσιακό σημείο. Πάρα πολύ ωραία. Κάθε χωριό έχει πολλά μνημεία, πάρα πολλά. Αλλά θέλει χρόνο. Εκεί θέλει να... Άρα η πρότασή σου, Αλέξανδρε, είναι από τον Γκριό, δυτικά της Παλαιόχωρας έως το Γυαλισκάρι. Σωστά, ανατολικά. Τι να πρωτοποιείς εκεί, έχει πάρα πολλά. Ουσιαστικά παίρνεις, αυτό είναι το εύκολο, ότι παίρνεις τον δρόμο, επειδή είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, παραλιακά και ό,τι σ' αρέσει. Όπου σ' αρέσει, σταματάς. Απλά πράγματα. Είδες, απλά πράγματα. Μα και τη Σούγια που λέει είναι και το φαράκι της Αγίας Ειρήνης που είναι πάρα πολύ όμορφο, ονειρεμένο. Για να κατέβεις και ησυχαστήριο η Σούγια. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και η Σούγια είναι πολύ ωραία και από παραπέρα είναι λίγο παραπέρα η Σούγια. Ναι. Ωραία. Τι μας έμεινε? Τα ανατολικά. Τα ανατολικά το αφήσαμε το λασιθάκι μας. Εκεί είμαστε και λασιθιώτες. Λοιπόν. Αυτό βέβαια που το λέμε λασιθάκι και έχει καταλήξει να είναι το λασίθι. Με ξεπερνά. Λοιπόν, το λασίθι μας έχει... Εντάξει, άλλη μια αγαπημένη περιοχή είναι πάλι τέρμα άκρη, όπως πήγαμε πριν τέρμα δυτικά, να πάμε τέρμα ανατολικά νότια. Στην περιοχή της Ζάκρου, λίγο πιο νότια, που είναι ο Ξηρόκαμπος. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μας. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Κάθε καλοκαίρι πάμε να ξέρεις. Και εγώ προσπαθώ να πηγαίνω. Τι να πρωτοποιείς εκεί, έχει τόσες πολλές παραλίες. Έχει την Αλατσόλυμνη που είναι... Εγώ έχω πάει χειμώνα, την έχω δει με νερό, είναι πολύ ωραία. Εγώ δεν την έχω δει με νερό. Ναι, δεν την έχω δει με νερό. Είναι η παραλία, η πολύ μεγάλη, αυτή που βλέπουμε τώρα, του Μαζιδά, ο Άμος. Αυτά εδώ είναι οι Καβάλοι, τα δύο νησάκια που είδαμε λίγο πριν, δεν ξέρω αν τα προλάβατε. Που ήταν, λέει, και ο Κουστό ένα καλοκαίρι είχε μείνει σε αυτά τα νησάκια. Και τέρμα ανατολικά του Ξηρόκαμπου είναι τα Κρινάκια. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Αυτή είναι πολύ ωραία παραλία. Τι παραλία είναι αυτή. Εκεί το Σεπτέμβριο όμως, όχι τώρα, έχει τα Κρινάκια της Άμου. Το Pancratium Maritimum είναι ένα το επιστημονικό του όνομα, ένα το λευκό κρινάκι. Ένα ωραίο tip είναι, ενώ φαίνεται ότι είναι η τελευταία παραλία. Δεν είναι, άμα κάνεις τον κύκλο. Όχι, εκεί αξίζει. Εκεί αξίζει, εντάξει, επειδή τώρα... Να περπατήσεις προς τη Ζάκρο, παραλιακό μονοπάτι όμως, δεν υπάρχει δρόμος. Μετά από κανένα δεκάλεπτο βρίσκεις το Ρούσο Σπάσμα. Είναι μια μικρή παραλία με απίστευτα νερά. Νομίζω ότι βλέπεις όλα τα νερά που υπάρχουν. Γαλάζια, κόκκινη βράχη από πάνω. Είναι πολύ ωραίο. Και είσαι και συνήθως μόνος σου. Το αφήνουμε λίγο σαν τύπ αυτό. Ναι, καλό τύπ. Καλό τύπ. Είναι πολύ ωραίο σημείο. Απλά θέλει λίγο περπάτημα, 10 λεπτά. Από τα Κρινάκια. Και όποιο θέλει, βέβαια, να πάει και στον Άργυλο, να βάλει και λίγο. Βέβαια, ξεχάσαμε. Αφού είπαμε για τον Ξηρόκαμπο. Βέβαια, ήρθε στον παρόδο να πούμε ότι τα Κρινάκια θέλουν απόλυτη προσοχή, γιατί τα βρούμε και την επόμενη χρονιά. Ούτε τα κόβουμε, ούτε τα βάζουμε στο βάζο τα Κρινάκια αυτά, ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Είναι προστατευόμενα και μάλιστα υπάρχουν και περιφραγμένα σημεία. Καλό είναι να τα τηρούμε τα όρια που υπάρχουν περιφραγμένα. Ο Άργυλος που είπες και εσύ, το ξέχασα, είναι κάτω από τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος γκρεμίστηκε, αν θυμάστε. Ναι, βέβαια, με το σεισμό. Τον φτιάχνουν τώρα, είδα. Από κάτω, λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία παραλία, Άργυλος, γιατί όντως έχει αργυλώδη χώμα, αργυλώδη έδαφος, και κάνουνε σπα. Το βρέχουνε το χώμα. και πασαλιβόμαστε. Ωραία. Μην το βάλετε στα μαλλιά γιατί θα σας τα διαλύσει. Σωστά, σωστά. Θα σας δώσω τύπ εγώ τώρα, γι' αυτό επειδή το ξέρω. Δεν τον αγγίζουμε στα μαλλιά, αλλά σε όλο το υπόλοιπο σώμα πραγματικά. Ναι, είναι καλό, είναι καλό. Η αίσθηση είναι απίστευτη μετά. Ναι. Και προς δυτικά υπάρχει άλλη μια παραλία που αξίζει να πάτε. Αρκετά δύσκολη να πας με αμάξι. Είναι η Αγία Ειρήνη. Πού είναι αυτό? Είναι ένα χαράκι το οποίο βγαίνει ανατολικά. Ουσιαστικά είναι κάτω από τη Ζήρο, προς τη Ζήρο εκεί. Και βγαίνει, το φαράκι έχει ένα δρόμο, χωματόδρομο, κακό. Ναι. Αλλά μπορείς να πας παραλιακά από τον Ξηρόκαμπο, περπατώντας δυτικά. Παραλία, παραλία. Έχει μονοπάτι, δεν έχει ακριβώς παραλία, είναι από πάνω. Πολύ ωραία παραλία. Και εκεί βότσαλο. Ναι. Και ωραία θέα προς το Κουφονίσιο που είναι απέναντι. Α, άλλο μαγικό μέρος το Κουφονίσιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε εκπομπή μόνο για το Κουφονίσιο. Μόνο για το Κουφονίσιο. Ναι, είναι απίστευτο. Ναι, πραγματικά. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τι ωραία. Ζάκρο. Ζάκρο, βέβαια, είναι και εκεί. Εκεί τώρα στη Ζάκρο αξίζει να περπατήσεις παραλιακά, να πας προς τα βόρεια, γιατί βόρεια ουσιαστικά γίνεται εκεί, και να πας μέχρι τις Καρούμες. Δεν ξέρω αν έχει. Το βεβαίως, παραλία. Στο φαράκι το χοχλακιόνι. Το χοχλάκι. Δύσκολο φαράκι δεν είναι αυτό? Όχι. Απλά το χειμώνα έχει συνήθως νερό, ναι. Οπότε το χειμώνα λίγο σε δυσκολεύει, αλλά γενικά δεν είναι δύσκολο, όχι. Δεν είναι. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι τελείως ίσιο. Και είναι και μάλιστα ε4. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε ε4 στην Κρήτη. Ξεκινάει από Κίσαμο και το τελευταίο κομμάτι είναι το φαράκι των Καρούμων. Ναι. Τέλεια. Ενδιάμεσα έχει το σπήλο των Πελεκητών. Αν πάτε, καλό να έχετε ένα φακό. Απλά να προσέχουμε λίγο το σπήλο. Γενικά τα σπήλα τα προσέχουμε, να μην τα καταστρέφουμε, να μην φωνάζουμε μέσα. Έχει ζώα, έχει διάφορα. Σωστά, πες το αυτό, γιατί μπαίνουμε μέσα στα σπήλια και φωνάζουμε νομίζοντας ότι. Για να ακούσουμε το έκο και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τον αντίλαλο. Ωστόσο, τα σπήλια έχουν ζωή μέσα. Ειδικά τα σπήλια είναι τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα που έχουμε σε όλο τον κόσμο, βασικά. Οπότε, καλό είναι, αν θέλουμε να εξερευνήσουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι κακό να κάνουμε κάποια μαθήματα σπηλολογίας. Δεν είναι κακό να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή ασχολούμαστε λίγο και με τα σπήλια, βλέπουμε πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Ας τα προσέξουμε λίγο. Ας τα προσέξουμε. Καλά. Από Παλαιόχωρα, από Σφακιά, από πού θα πας στη Γάβδο? Από Παλαιόχωρα θα πάω και θα γυρίσω από Σφακιά. Μάλιστα. Ναι. Θα χαιρετήσουμε να πάμε στον κόρφ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Στο Ιπανιδίν. Αμήν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφο ταξίδι κάναμε στην Κρήτη. Μας ταξίδεψε τώρα ο Αλέξανδρος. Πάει και στη Γάβδο τώρα, μας παίρνει τα μυαλά, τι να κάνουμε.